Επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, κοπέλια και κοπελιές. Εκ μέρους του Συμβουλίου της Κρητικής Αδελφότητας σας καλωσορίζω στο Κρητικό Σπίτι. Η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα είναι ένα βαρισίμαντο γεγονός τόσο στην ελληνική, κρητική αλλά και στην παγκόσμια ιστορία. Ένας αιώνας συμπληρώνεται αυτές τις μέρες από την 1η Δεκεμβρίου 1913. Η ημερομηνία απογράφτηκε με χρυσά γράμματα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, καθώς χιλιάδες κρητικοί είδαν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Η Κρήτη οριστικά και αμετάκλητα είχε ενωθεί με τη μητέρα Ελλάδα. Με το γιορτασμό της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την Ένωση, αποδίδουμε και ευγνωμοσύνη και την τιμή που οφείλουμε σε όλους όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη ελευθερία της Κρήτης. Η σημερινή μέρα αποτελεί αφορμή να θυμηθούμε την ένδοξη ιστορία μας, να τιμήσουμε τους αγώνες των προγόνων μας και να αναδείξουμε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά στις νεότερες γενιές. Δεν θα πω περισσότερα ο ίδιος για τα γεγονότα και τη σημασία της Ένωσης. Είμαι βέβαιος ότι οι επίσημοι ομιλητές μας θα έχουν την ευκαιρία να μας πούνε λίγα λόγια. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, να ρίξετε μια ματιά στην έκθεση φωτογραφίας, το οποίο προσφέρει μια πρόσθετη ανατίμηση στην περίοδο της Ένωσης. Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από τα αρχεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριου Βενιζέλου στα Χανιά, και ευχαριστούμε τον Αντώνη Τσορδαλάκη για την οργάνωση της πρόσβασης αυτές. Άλλες φωτογραφίες είναι από το πρωτότυπο αρχείο του κ. Κώστα Τζορτζάκη στα Χανιά και ευχαριστώ την Ελένη και την Τέρη Ματσαμάκη για την οργάνωση και πρόσβαση σε αυτές. Θερμά καλωσορίζω και τον Νίκο Βρουλάκη από τα Χανιά που θα παίξει λαγούτο σήμερα με το σύνθημα στο Τζορδαλάκη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Αντώνη Τσορδαλάκη, τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Σύλλογου Κρητών και τον Γιάννη Νικολακάκη, τον πρόεδρο της Παγκρήτιος Ένωσης για τη βοήθειά τους στην προετοιμασία για σήμερα και φυσικά το Συμβούλιο της Κρητικής Αδελφότητας, το οποίο έχει εργαστεί σκληρά για να φέρουμε πέρα στην εκδήλωση. Ευχαριστώ και στους sponsors για τη γιορτή της Ένωσης που μας έχουν υποστηρίξει. Και τώρα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, παραδίνω τη διαδικασία πίσω στην Ήβη και ελπίζω να απολαύσετε το υπόλοιπο της εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ζητήσω την κυρία Ελένη Λαδνίδου, Γενική Πρόξενος της Ελλάδος, να μας μιλήσει. Ευχαριστούμε. Θα παρακαλέσω τον Πάτερ Κύριλλο να έρθει και να ευλογήσει. Πάτε λοιπόν, θα ευλογήσουμε καθώς αμόζω. Πάτε λοιπόν, το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί γης. Τον άρτον ημών των πλούσιων, δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνω τους ωφελέτες ημών, και μη σε ενέργειση μας πειραμών, αλλά ρίζε ημάς από το πνεύμα. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, με δώσει την φρόνηση τυπός και τους δούλους σου, ότι Άγιος πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλή σας όλη. Κρητών Παγκοσμίως, κύριε Αντώνη Τζουρδαλάκη, κύριε Τρυπητάκη, αντιπρόεδρε της Κρητικής Ομοσπονδίας, αγαπητέ πρόεδρε της Ελληνικής Κοινότητος, της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητος Μελβούρνης και Βικτωρίας, κύριε Παπαστεργιάτη, κύριε Κυρίτσι, πρόεδρε του Ελληνικού Τμήματος του RSL, αγαπητέ κύριε Αμανατίδη, αγαπητοί πρόεδροι, πρώην πρόεδροι των Κρητικών Ενώσεων Συλλόγων και Αδελφοτήτων, αγαπητοί συμπατριώτες και συμπατριώτισσες, σήμερα γιορτάζουμε την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και είναι ακριβώς η σημερινή ημέρα, η 1η Δεκεμβρίου, που ενώθηκε η Κρήτη το 1913 με την Ελλάδα και εκεί ήταν μια Κυριακή, μια ηλιόλουστη Κυριακή, όπως την περιγράφουν οι ιστορικοί.
Ήτανε μια Κυριακή που το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Η μέρα που η ελληνική σημαία κυμάτισε για πρώτη φορά στο λιμάνι των Χανίων. Η ιστορία της Κρήτης στα χρόνια της τουρκοκρατίας είναι μια διαρκής επανάσταση. Από την πρώτη επανάσταση του 1770 μέχρι και την τελευταία στο Θέρισο. Το 1905 το πάγιο αίτημα των Κρητών ήταν το αίτημα της απελευθέρωσής τους από τον τουρκικό ζυγό και βέβαια της ένωσής τους με την Ελλάδα. Η Αγγλία ως η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη της εποχής, για να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή και να δείτε πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία ακόμα και μετά από 100 χρόνια, στόχευε στη διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μέσω αυτής στον έλεγχο των στρατηγικών σημείων της Μεσογείου. Ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία της Μεσογείου, ακόμη και σήμερα, παραμένει η Κρήτη. Υπήρχε η Ρωσία, υπήρχε η Γαλλία, υπήρχαν άλλες σημαντικές δυνάμεις της εποχής εκείνης, οι οποίες ήθελαν να διατηρηθεί η ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και να παραμείνει η Κρήτη υπό τον έλεγχο των Οθωμανών. Η κήρυξη του πολέμου του 1897, που όλοι ξέρετε ότι είχε ένα πάρα πολύ ατυχές αποτέλεσμα για την πατρίδα μας, στην πραγματικότητα έγινε για να μην μπορέσει η Κρήτη να απελευθερωθεί και να ενωθεί με την Ελλάδα. Σε αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο και η Γερμανία και η Αυστρο-Ουγγαρία και πολλές άλλες δυνάμεις της εποχής εκείνης που είχαν τη δύναμη να επιβάλλουν τη θέλησή τους και να καθορίζουν τα ιστορικά γεγονότα της εποχής. Όπως γράφουν ορισμένοι ιστορικοί, το παρασκήνιο του πολέμου αυτού, της εποχής εκείνης, ήταν τεράστιο. Στην Ελλάδα ασκήθηκαν μεγάλες οικονομικές πιέσεις, την ανάγκασαν στην επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου. Έβαλαν φόρους στο αλάτι, στο πετρέλαιο, στον καπνό, στα σπίρτα, στο τσιγαρόχαρτο, στη σμύριδα, στο φόρο κατανάλωσης καπνού, στα τέλη χαρτοσύμου, στους δασμούς του Τολανίου του Πειραιά. Και δημιούργησαν μία εθνική εταιρεία που εξανάγκασε την τότε κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, με κάθε μορφής εκβιασμούς να στείλει ένα εκστρατευτικό σώμα στην Κρήτη, παρά τις αρνήσεις της ελληνικής κυβέρνησης να στείλει εκστρατευτικό σώμα. Έτσι λοιπόν, την 1η Φεβρουαρίου του 1897, αυτό το σώμα έφτασε με 1.200 οπλίτες και αξιωματικούς και την ίδια μέρα η στόλη των μεγάλων δυνάμεων, αυτών που σας προανέφερα, κατέπλευσαν στην Κρήτη, αποβίβασαν αγήματα, ύψωσαν τις σημαίες στο φρούριο δίπλα στην τουρκική και με αυτόν τον τρόπο δύο σημαντικές μάχες στις 7 και στις 8 Φεβρουαρίου, η μία στις Βουκολιές και η άλλη στα Λιβάδια, μπορεί κάποιοι να τους ξέρετε αυτούς τους τόπους, να είστε ή να κατάγεστε και από αυτούς, σταμάτησαν την προέλαση προς τα Χανιά. Την ίδια εποχή, λόγω του Ελληνοτουρκικού πολέμου τον Απρίλιο, ανακλήθηκε στην Αθήνα και χάθηκε η ελπίδα ότι θα μπορούσε η Κρήτη να ανεξαρτοποιηθεί και να ενωθεί με την Ελλάδα. Ούτε ο Πρωθυπουργός Δηληγιάννης, ούτε ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος, ούτε ο συνταγματάρχης Βάσος ήθελαν την αποστολή του σώματος στην Κρήτη. Ήξεραν ότι αυτό θα προκαλέσει ένα πόλεμο με την Τουρκία. Παρά τ' αυτά εξαναγκάστηκαν και έστειλαν αυτή την στρατιωτική αποστολή. Ο πόλεμος, ο οποίος προκλήθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο, όπως όλοι ξέρετε, ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 που δίρκεσε 30 ημέρες, τέλειωσε με την ήττα της Ελλάδος. Ο διαμοιρασμός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για τον οποίο κάποιοι πίστευαν ότι θα ήταν εύκολος, δεν πραγματοποιήθηκε.
Αντίθετα, η χώρα μας μπήκε σε οικονομικό έλεγχο. Τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και για μία δεκαετία, 15 χρόνια, η χώρα μας βρίσκεται σε τρομερά δύσκολες συνθήκες. Το καθοριστικό στοιχείο το οποίο έβγαλε την Ελλάδα εκείνη την εποχή από αυτή τη δύσκολη ιστορική στιγμή είναι η Βαλκανική πόλεμη. Ο πρώτος και ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος, οι οποίοι με τις ηρωικές μάχες που έδωσε ο ελληνικός στρατός στη διάρκεια του πρώτου και του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου, έδωσε και το θάρρος και ξαναέδωσε και την ελπίδα όχι μόνο σε όλους τους Έλληνες, αλλά και στους ίδιους τους κριτικούς, ότι θα μπορούσαν να ξαναπροσπαθήσουν, θα μπορούσαν να πετύχουν με μία ακόμη σημαντική ηρωική σελίδα της ιστορίας τους την ανεξαρτησία τους. Έτσι λοιπόν, το 1895 έχουμε το πρώτο ψήφισμα που εγκρίθηκε από τους κριτικούς, μία ακόμα επαναστατική ενέργεια και πράξη. Επακολούθησε η σφαγή των Χανίων. Όσοι είναι Χανιώτες εδώ θα θυμούνται πόσες σφαγές υπέστησαν τα Χανιά μαζί με τις άλλες μεγάλες μητροπόλεις της Κρήτης. Σκηνές φρίκης από την πυρπολημένη πόλη των Χανίων, ερείπια, τεράστιες καταστροφές για πολλωστή φορά και όλα αυτά με βομβαρδισμούς οι οποίοι έγιναν στις 9 Φεβρουαρίου στο Ακρωτήρι με πρόσχημα βέβαια την ύψωση της ελληνικής σημαίας στο Ακρωτήρι. Η σφαγή του Ηρακλείου η οποία επακολούθησε και πάλι πολύ νεκροί. Και βεβαίως ένας πόλεμος και με τους τουρκοκριτικούς, οι οποίοι και εκείνοι υπέφεραν και αναγκάστηκαν το 1898 να φύγουν από το νησί. Αυτή όμως η μάχη, η τελευταία μάχη, αυτός ο τελευταίος αγώνας των κριτικών, είχε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Ήτανε, αν θέλετε, η σταγόνα στο ποτήρι που ξεχύλισε χρόνια αγώνα και ιστορικής μάχης των Κρητών για την ελευθερία τους. Έτσι λοιπόν, τον Δεκέμβριο του 1898, ο βασιλεύς Γεώργιος Δημήτριο, στην κυρία Ελένη Λιανίδου, στον πάτερ, στον κύριο Τρυπηδάκη, στον δήμαρχο, τον κύριο Ταπεινό, στον κύριο Νικολακάκη, στην κυρία Βίβιεν Μόρες, στον κύριο Μανατίδη, στον κύριο Κυρίτση, στον κύριο Τσορδαλάκη, τον πρόεδρο. Η ιστορία και η μοίρα του ιστορικού νησί της Κρήτης είναι άμεση συνδεμένη με αυτή της υπόλοιπης Ελλάδας. Και θα σας πω και λιγάκι πως έχει και μια σχέση με τις ελληνικές κοινότητες Μερμούνης. Σε λίγο να μ' ακούσετε. Η απελευθέρωση της Κρήτης είναι μια μαρτυρία από αγώνες ξεκινώντας με την αυγή της Επανάστασης το 1821, όπου χιλιάδες κρητικοί αγωνιστές λάβανε μέρος στον αγώνα για την ανεξαρτησία και αναγέννηση της Ελλάδος. Στο βωμό της ελευθερίας θυσιάστηκαν χιλιάδες κριτικοί που τροφοδοτούσαν την Επανάσταση. Με αυτούς τους πρώτους αγώνες για την εθνική ανεξαρτησία αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά και ο αγώνας για μια ελεύθερη Κρήτη με το σύνθημα «Ένωση ή θάνατος». Το επαναστατικό κίνημα το 1866 σημαίνει θυσία πολλών κατοίκων της Κρήτης, αλλά και αφορμή να συνεχίσουν τους αγώνες για την απελευθέρωση της Κρήτης. Αυτό που ίσως πολλοί από εσάς να μην το γνωρίζετε, είναι ότι ο να ξέρετε ότι το 1896 πάνω από 40 Έλληνες της Μερμούνης δώσανε της Κρήτης είναι και αγώνας για όλους τους τότε Έλληνες της Διασποράς. Συγχαρητήρια λοιπόν για τις εκδηλώσεις που διοργανώνετε και ας όλοι μας γνωρίσουμε το πόσο πολύτιμη είναι η ελευθερία για μας τους Έλληνες σε όποια γωνία του κόσμου και αν βρισκόμαστε. Καλή διασκέδαση.
Τώρα θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με τον κύριο Αντώνη Τσουρναλάκης, πρόεδρος της, της Παγκόσμιας. Ξέρεις τι, πολλές φορές μπερδεύομαι και καλύτερα να αφήσω τον κύριο Τσουρναλάκη να μας τα διορθώσει, πιστεύω. Σας ευχαριστώ. Εντυπώτατε κύριε Γενική Πρόσυνος, κύριε πρόεδρε της Κοινωνικής Αδότητας, κύριε πρόεδρε της Παγκριτίου, κύριε πρόεδρε της Κοινότητας, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την Ένωση Κρήτης και την Ελλάδα αποτελεί μια ιστορική καμπή που σηματοδότησε και συνεχίζει να χαράζει την πορεία της χώρας μας το σήμερα και το αύριο του παγκόσμιου γίγνεσθε. Το ουσιαστικότερο σας βήμα στην ολοκλήρωση του εθνικού, πολιτικού και κοινωνικού καμβά μιας Ελλάδας που πριν 100 χρόνια ένωνε τα κομμάτια της, έγινε με την ανάδειξη του πολιτικού ζητήματος ως πρώτο θέμα στην διεθνή ατζέντα των διαπραγματεύσεων και την τοπική αρένα των αγώνων. Το ανυπόκτακτο και εκρηκτικό συνέστημα των κριτών, καθώς και η έντονη διάθεση για απελευθέρωση και αντίσταση εναντίον του κατακτητή, σφυριλάτησε μια σχέση ενότητας και κοινού αγώνα μεταξύ τους. Η ενότητα αυτή είχε βαθύτερο στόχο, τη σύνδεση με την Ελλάδα. Μια σύνδεση που θύμιζε περισσότερο από κατάσταση σχέσεων της μητέρας κόρης και αποτελόταν στο διαχρονικό και ακέραιο δίλημα ένωση ή θάνατος. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Επανάσταση γεννιέται και συμβαδίζει με την καθημερινότητα των Κρητών. Με την αυγή της Επανάστασης του 21, η Κρήτη διαμορφώνεται σε μαχητικό αμανότητα στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία. Οι προσπάθειες για εθνική ανεξαρτησία ριζόντουν στους πόρους για ένωση στην Κρήτη των αγώνων και των θρησιών. Την άσβεστη δίψα των όλων των πολιτικών για ένωση εξέφρασε με τον πλέον καθοριστικό και διαφορετικό τρόπο η εμβληματική μορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πληγές νοπές ακόμα, απ' της Κρήτης τάγιο χώμα επετάχθη λευτεριά. Τι παραστατικά που αποδίδει ο ποιητής μας Ιωάννης Πολέμης μέσα από τους στίχους αυτούς το μακραίωνο αγώνα και την αυτοθυσία των Κρητών για την ελευθερία και την ένωση με τη μητέρα Ελλάδα. Η σημασία των επαναστατών αναγράφει το σκοπό τους. Ένωση ή θάνατος. Η Κρητική Επανάσταση του 1866-1869 υπήρξε από τις πιο σημαντικές από μια σειρά επαναστάσεων το 19ο αιώνα στην Κρήτη ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρότι η ίδια η επανάσταση δεν στέφθηκε με επιτυχία, το γεγονός της ανατίναξης της Μονής Αρκαδίου, που προκάλεσε το θάνατο 300 και πολιορκουμένων και 700 αμάχων, είχε μεγάλο αντίκτυπο στη διεθνή κοινή γνώμη. Αναπόφευκτα, τα μέσα του 19ου αιώνα το κρητικό ζήτημα κυριαρχούσε στα διεθνή νέα. Οι Κρητικοί, μη υποφέροντας την Οθωμανική κυριαρχία, επαναστατούσαν σε κάθε ευκαιρία. Οι συνεχιζόμενοι αγώνες των Κρητικών και η αδυναμία της Οθωμανικής διοίκησης οδήγησαν με την παρέμβαση των μεγάλων δυνάμεων στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου κράτους υπό την υψηλή επικυριαρχία του Σουλτάνου, της λεγόμενης Κρητικής Πολιτείας του 1898. Κάπου εδώ ανοίγει ο δρόμος της αυτονομίας της περιοχής και της ένωσής της με την Ελλάδα. Ενάντια στο κράτος αυτό και υπέρ της ενώσεως με την Ελλάδα, ο Βενιζέλος κάνει την επανάσταση της Θερίσου το 1905. Το αγωνιστικό φρόνημα και η δίψα των Κρητών για ένωση εκφράστηκε περίτρανα μέσα από τη μορφή του Εθνάρχη μας. Η επανάσταση του Θερίσου στάθηκε εθνικό φωτεινό μετέωρο. Η λάμψη της διέλυσε την καταχνιά του πολιτικού ορίζοντα και ήρθε να θερμάνει τη μουδιασμένη ψυχή του έθνους. Έτσι, στις 10 Μαρτίου του 1905, ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο χωριό Θερίσου, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Στη συνέχεια, συνέρχεται συνέλευση υπό την καθοδήγηση του Εθνάρχη και τη συμμετοχή των Φούμη και Μάνου, που επισημοποιεί την ανάγκη για τη δημιουργία ενός ενιαίου κράτους μεταξύ Ελλάδος και Κρήτης. Η επανάσταση στο Θέρισο κατάφερε στην ουσία να δημιουργήσει ένα προοδευτικό σύνταγμα για την Κρητική Πολιτεία και να αναγκάσει τις μεγάλες δυνάμεις να αναθέσουν στην ελληνική κυβέρνηση την αρμοδιότητα να μπορεί εκείνη να διορίζει ύπατο αρμοστή Κρήτης
και ουσιαστικά αποτέλεσε το προπομπό για την ένωση με την Ελλάδα, μια ένωση που πραγματοποιήθηκε 8 χρόνια αργότερα. Το κριτικό όμως ζήτημα του 13 δεν αποτελεί για τα σημερινά δεδομένα μια επέτειο του μακρινού ιστορικού παρελθόντος, αλλά μια ζωντανή αφετηρία ενότητος, ομοψυχίας και εθνικού οράματος. Ιδιαίτερα σήμερα, η ένδοξη αυτή επέτειος μας φέρνει αντιμέτωπους με μια κρίση φαινομενικά οικονομική, αλλά πάνω απ' όλα ηθική, η οποία απαιτεί θάρρος και ομοψυχία για την εξέβρεση βιώσιμων λύσεων και τη σταδιακή έξοδο του έθνους μας από αυτήν, αλλά κυρίως από τη μιζέρια που τη μαστίζει, μια διάσταση που διόλου δεν αντικατοπτρίζει την κριτική ψυχή. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι εμείς οι κριτικοί είμαστε γνωστοί για την περήφανη και ανυπότακτη ψυχή μας, καθώς και για τα αμέτρητα έθιμα μέχρι και τις μέρες μας. Θα πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε, να τα διατηρούμε ζωντανά και να μην ξεχνάμε ποτέ πως ο δρόμος για την επιτυχία δεν ανοίγεται μέσα από έρηδες και διχόνιες, αλλά μέσω της ενότητος και της ομοψυχίας. Η ισχύς εν τη ενώσεις, η τεκνή μου. Ελλημότατη Γενική Πρόξενη της Ελλάδας στη Μελβούνη, κυρία Γιαννίδου. Κύριε Αντώνη Τσουρδαλάκη, Πρόεδρε του Παγκόσμιου Παγκρίτιου Συμβουλίου. Δεν θα προσφωνήσω τους άλλους επισήμους. Έχουν γίνει προσφωνήσεις προηγουμένως και θα μπω απευθείας στο θέμα. Για να σχηματίσουμε γνώμη για τα γεγονότα που οδήγησαν στην Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα πριν από 100 ακριβώς χρόνια, την 1η Δεκεμβρίου 1913, και ήταν και η μέρα Κυριακή, θα χρειαστεί να κάνουμε μια αναδρομή 700 περίπου χρόνων στην ιστορία της Μεγαλονήσου. Βέβαια, στο χρονικό πλαίσιο μιας σύντομης ομιλίας δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό θα αναφερθώ συνοπτικά σε περιόδους που η Κρήτη είχε περιέλθει στην κατοχή των Βενετών και των Τούρκων. Για να καταλήξω στην Κρήτη